μία 48 ώρων για την Τετάρτη το 9 για να μπορέσουμε να προσκομίσουμε και κάποια έγγραφα ιατρικά κυρίως και ό,τι άλλο χρειαστεί για να υπάρξει μια όσο το δυνατόν πιο πλήρης απολογία του περιβαλλοντος. Τι λέει ο πελάτης, αυτά που έχει πει, φυσικά αυτά που σας είπα και μπαίνοντας. Το είδατε και πώς μπήκε και πώς μπήκε. Ο άνθρωπος είναι ράτος. Είναι πολύ ψυχολογικό να μην πει. Ήταν μια κακιά στιγμή, θόλωσε το μυαλό του, όπως έχει πει από την πρώτη στιγμή που πήγε η αστυνομία. Μια απόλυτα κακιά στιγμή και τώρα όλη η οικογένεια έχει ένα νέο κορμοθάκι. Δεν ξέρω ποιο σταθμό έβγαλε και οι γείτονες οι οποίοι είπαν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος δέχτηκε και επίθεση. Και αυτό είναι και ο λόγος που έκανε χτυπήματα στο πρόσωπο και ο λόγος που θόλωσε. Γιατί δέχτηκε μια επίθεση όχι μόνο η γυναίκα του, αλλά και αυτό ο ίδιος ήταν έπεισε για την γυναίκα. Επί πόση ώρα το χτύπησε το χτύπημα? Δεν μπορώ να ξέρω αν ένα, δύο, πέντε ή ένα, πέντε λεπτά. Πάντως δέχτηκε μια άγρια επίθεση και αυτό προκύπτει από την δικαστική έκθεση. Άρα υποτίθεται ότι νωρίτερα ο ήχος ήταν σε μια εμβρασμό κατάσταση και προσπάθησε επί της ουσίας να σώσει τη γυναίκα του από τα χέρια του παιδιού. Αυτό αυτό λειτουργήσε. Αυτό έχουμε πει, είπε και ο ίδιος και είναι το θέμα από την πρώτη στιγμή, γιατί δεν ήταν στο κόμμα. Πήγε μετά από τηλεφώνημα της συσύγου που είπε ακριβώς αυτό. Έλα γιατί την δεχόμαστε επίθεση. Οπότε ο άνθρωπος δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλώς και η επιθυμία που πήραμε είναι για να θέλουμε να προσκομίσουμε να βρει και η οικογένεια. Φανταστείτε, πήραμε για μια οικογένεια που έχει το πατέρα του μαζί και ετοιμάζεται για την υγεία. Θέλω να βρούμε κάποια έγγραφα ιατρικά να αποκρίνουν κάποιους σχετισμούς και κάποιους σχετισμούς έχει κάνει τετρακτό bypass. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα θα τα δούμε μεθαύριο τη Τετάρτη. Υπήρχε καραβίνα. Καραβίνα μα το σπίτι του και εγώ τον είχα πει. Μα είναι κυνηγό, έχει νόμιμη άδεια. Κλαδίρα. Κλαδίρα. Κοίταξε. Είδε και το εικόνι μέσα στο σπίτι. Όχι, δεν ήταν.